Και το διπλανό μανταρίνιες. Το διπλανό. Ναι. Το διπλανό είναι δικό μου. Ποιος το είπε? Ο παππούς μου. Εμένα μου το είπε ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Εμένα μου το είπε ο παππούς μου, η γιαγιά μου και ο μπατζανάκης του αδερφού του θείου μου. Εμένα μου το είπε ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο μπατζανάκης του αδερφού του θείου μου και η κουνιάδα του ξαδέρφου της θείας του νηψιού, της συμπεθέρας του περιπτερά. Δουλειά είναι. Μόλις παρακολουθήσαμε άλλη μια παραπλανητική κρατική διαφήμιση. Δείχνει δύο αγρότες που διαφωνούν για το πιανού είναι το χωραφάκι με τις μανταρινιές και προβάλλει την εταιρεία κτηματολόγιο ΑΕ πως θα τους λύσει το πρόβλημα. Τεράστιο ψέμα. Αν οι δύο αγρότες είχαν συμβόλαιο, θα έβρισκαν αμέσως σε ποιον ανήκει το χωράφι και θα ήταν και πάλι αγαπημένοι. Για να επικαλούνται όμως τις μαρτυρίες συγγενών και φίλων, σημαίνει πως δεν έχουν συμβόλαιο. Αν δεν έχουν συμβόλαιο, πώς θα το καταχωρήσουν στο κτηματολόγιο? Όχι μόνο δεν θα κατοχύρωναν το χωραφάκι με τις μανταρινιές, αλλά θα τους το έπαιρνε το δημόσιο, αφού για να το δηλώσουν χρειάζεται συμβόλαιο. Αν είχαν συμβόλαιο, δεν θα διαφωνούσαν, άρα δεν έχουν συμβόλαιο. Άρα δεν μπορεί κανένας τους να το καταχωρήσει στο κτηματολόγιο, δηλαδή το χάνουν. Και κάθονται στον άσο. Άσε που θα πέσουν στα δικαστήρια και μεταξύ τους και με το δημόσιο. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Η διαφήμιση είναι παραπλανητική, άστοχη, ψεύτικη, ανακριβής και κακόβουλη.